Αυτή η εικόνα που βλέπουμε είναι η εικόνα από τη γέφυρα Αφιδνών. Βλέπουμε τους πυκνούς καπνούς. Εμείς ξέρουμε αυτή τη στιγμή για δύο μεγάλα ενεργά μέτωπα, στο Πευκόφυτο και στη Βαρυμπόμπη. Μένει να δούμε τι γίνεται στο Κρυονέρι και βορειότερα Αφίδνες και Ποκράτιο Πολιτεία. Πάμε στον αντιδήμαρχο, τον κύριο Βρετό, αυτή τη φορά, τον αντιδήμαρχο Αχαρνών. Κύριε αντιδήμαρχε, ποια είναι η κατάσταση? Νωρίτερα ο κύριος δήμαρχος, ο κύριος Βρετός, μας είχε πει βεβαίως ότι ζητεί να εκενωθεί η Βαρυμπόμπη μέσω του 112, γιατί υπάρχει νέα μεγάλη φωτιά. Ποια είναι τώρα η κατάσταση? Κύριε αντιδήμαρχε, κύριε Βρετέ. Έπεσε η γραμμή, θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί του. Πάντως βλέπουμε με 1, 2, 3, 4 εστίες φωτιάς από τη γέφυρα των Αφιδνών προς τα κάτω. Και μένει να δούμε τι γίνεται εάν είναι εστίες φωτιάς εκτός από τη Βαρυμπόμπη που ξέρουμε και τον Άγιο Στέφανο και κάπου αλλού. Νωρίτερα στην ευρύτερη περιοχή μας είχε πει αντιπεριφερειάρχης ότι έχουμε φωτιά και στο Κρυονέρι και ότι είναι καλύτερα τα πράγματα πιο βόρεια στο μέτωπο αυτό που καιγόταν χθες, στην Ιπποκράτειο Πολιτεία και στις Αφίδνες. Πάμε στον κύριο Βρετό, τον αντιδήμαρχο Αχαρνών. Κύριε αντιδήμαρχε, μας ακούτε τώρα? Ζητώ συγγνώμη, αλλά μας έχουν πνίξει καπνοί. Το καταλαβαίνω. Πείτε μας ποια είναι η κατάσταση στη Βαρυμπόμπη, κύριε αντιδήμαρχε. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για όλους τους γνωρίζουν την περιοχή να ξέρουν ότι βρίσκεται ακριβώς πάνω από την Ιωάννου Μίχα στη Βαρυμπόμπη η φωτιά. Αυτό σημαίνει πλέον ότι βρίσκεται σε πολύ μεγάλο κίνδυνο και οι Θρακομακεδόνες. Έχουμε δώσει ήδη εκένωση και για τη Βαρυμπόμπη και για τους Θρακομακεδόνες. Άρα επιβεβαιώνεται ότι εστάλει μήνυμα 112 να εκενωθούν και οι Θρακομακεδόνες στο Βαρυμπόμπη. Εμένα στο χέρι μου, στο τηλέφωνό μου δεν έχει έρθει τέτοιο μήνυμα. Εγώ είμαι από την πρώτη στιγμή μέσα στο μέτωπο. Εσείς το ζητήσατε πάντως. Δεν έχω τη δυνατότητα να δω και τα μηνύματα, ναι, να πω την αλήθεια. Από την άλλη, παρακαλώ πολύ λιγάκι να χρησιμοποιήσω λίγα δευτερόλεπτα το χρόνο σας. Παρακαλώ. Να παρακαλέσω όλους τους κατοίκους της Βαρυμπόμπης και των Θρακομακεδόνων συντεταγμένα και ψύχρεμα να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, να πάρουν τα βασικά τους είδη, να αφήσουν τις εισόδους των σπιτιών τις εξωτερικές ανοιχτές, να έχουν πρόσβαση πυροσβέστες σε περίπτωση που χρειαστεί, να πάρουν τα ζωντανά τους, τα ζωάκια, τους γατούλες, σκυλάκια, ό,τι έχουν. Αν δεν μπορούν να τα πάρουν όλα, να τα αφήσουν ελεύθερα και επίσης να έχουν και απελευθερωμένα τα λάστιχα για να μπορούμε να βλέπουμε σε ποιο σημείο βρίσκονται οι βρύσες. Παρακαλώ πάρα πολύ, η εκένωση θα γίνεται με φορά προς το Δημαρχείο Αχαρνών. Για να έχετε όλοι τις συντεταγμένες από Θρακομακεδόνες και Βαρυμπόμπη, όχι ανατολικά, όχι βόρεια, προς το Δημαρχείο Αχαρνών. Και όσοι συνδημότες μας δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάποια διαμονή σε δικό του σπίτι, ο Δήμος, αν θα καλέσετε στο τηλεφωνικό του κέντρο, θα σας παρέχει και δωρεάν διαμονή. Κύριε Δήμαρχε, η φωτιά είναι μεγάλη όπως τη βλέπετε? Είναι πάρα πολύ μεγάλο πολύ το μέτωπο μεγάλη. Και έχετε ακούσει πόσες φορές με έχετε ακούσει σήμερα να ρουλιάζω και να φωνάζω και να ορίομαι. Είναι αυτό που καίει μία ολόκληρη μέρα, 24 ώρες μέτωπο. Είναι δυνατόν ποτέ να είναι μικρό? Είναι αναζωπήρωση του χθεσινού μετώπου ή καινούριο μέτωπο? Δεν είναι καινούριο μέτωπο, είναι το ίδιο μέτωπο. Αναζωπήρωση του χθεσινού. Το έκαιγε με ένα μποφόρ, ναι. Άρχισε να δυναμώνει με 2, με 3, με 4, με 5, μέχρι να καούμε ζωντανοί. Και τώρα μας λέτε ότι έχει φτάσει στην είσοδο της Βαρυμπόμπης. Ακριβώς, για είσοδο, έχει μπει στη Βαρυμπόμπη. Έχει μπει στη Βαρυμπόμπη. Έχω την εντύπωση ότι τα πρώτα σπίτια πρέπει να έχουν ήδη τεράστιες ζημιές, αν δεν έχουν καεί όλος καιρός. Τόσο πολύ. Σπίτια, δηλαδή, έχει μπει λοιπόν μέσα στη Βαρυμπόμπη, μας λέτε, η φωτιά και ίσως υπάρχουν ζημιές σε σπίτια. Και απειλούνται και οι Θρακομακεδόνες. Ακριβώς, ακριβώς. Ας ελπίσουμε να είναι μια αφρίαστη ταλαιπωρία και όλα να πάνε κατευχή. Βλέπετε. Αλλά προέχει ανθρώπινη ζωή. Ρήψεις από εναέρια μέσα όση ώρα μας μιλάτε, βλέπετε? Όχι, όχι, η συχνότητα είναι πάρα πάρα πολύ μικρή. Ναι. Κάποια στιγμή δηλαδή νιώθουμε κι εμείς ότι κάτι πάει να γίνει, αλλά είναι ένα αεροπλάνο κάθε 40-45 λεπτά, ένα ελικόπτερο κάθε μισή ώρα. Δηλαδή τώρα είναι πάνω από μισή ώρα που δεν έχω δει ούτε ελικόπτερο ούτε αεροπλάνο. Επήγες δυνάμεις, συντροφόρες του Δήμου, πυροσβεστικά οχήματα υπάρχουν εκεί? Το παλεύουμε από το πρωί μόνοι μας με τις συντροφόρες και τα πυροσβεστικά του Δήμου και να είναι καλά ο Θεός, να έχει καλά όλους τους δημάρχους, τον περιφερειάρχη, όλη την τοπική αυτοδιοίκηση που έχει βάλει πλάτη, έχουν κάνει ό,τι περνάει από τα χέρια τους. Επίσης, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί φωνάζω, αλλά φωνάζω για συγκεκριμένους ανθρώπους. Οι πυροσβέστες είναι μικροί θεοί μας. Τους ευχαριστούμε πραγματικά. Δεν μπορούν όμως να παίρνουν εντολές από τον αέρα. Να περιμένουν να βάζουν το δάχτυλο μεσάλιο για να δουν προς τα που φυσάει. Ακούω συνεχώς για αεροπλάνα. Τι είναι, στέλθει αυτά τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα? Καινούργιες τεχνολογίες. Πού έρχονται και δεν τα βλέπει κανένας? Τι να πω. Για την ένταση είμαι εξοργισμένος. Έχω τρελαθεί. Είμαστε 5 μέρες μέσα στις φωτιές και μας κοροϊδεύουν όλοι. Είναι απίστευτο. Κ.
Κύριε Δήμαρχε, ελπίζω να μην ξαναζήσετε τον εφιάλτη για τρίτη φορά σε 4 μέρες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Βρετό.